Ο μαζικότερος αγώνας της πόλης, η Μεγάλη Γιορτή του Αθλητισμού, το Rangris Σιράκλειο 2024, βρίσκεται στην τελική ευθεία προετοιμασίας του με τους διοργανωτές να εργάζονται πυρετοδός για τη διεξαγωγή του την Κυριακή 7 Απριλίου. Ο αγώνας που περιλαμβάνει τις διαδρομές των 10 και 5 χιλιόμετρων αλλά και τον παιδικό αγώνα των χιλίων μέτρων θα διεξαχθεί στον ευρύτερο χώρο του Παγκριτίου με σημείο εκκίνησης και τερματισμού την οδό Σπύρου Μουστακλή νότια του σταδίου. Κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου, οι συμμετέχοντες κάλεσαν άτομα κάθε ηλικίας να λάβουν μέρος στον αγώνα, τρέχοντας, υπερπατώντας, απολαμβάνοντας τη διοργάνωση που έχει γίνει θεσμός για την πόλη του Ηρακλείου. Η περιφέρεια, είμαστε η πόλη, το Ηράκλειο, που διαχρονικά στηρίζει τον αθλητισμό, στηρίζει το δρομικό κίνημα, στεκόμαστε δίπλα στα σωματεία, Δίπλα στην Ομοσπονδία και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε και το επόμενο διάστημα. Εκ μέρου του Δήμου Ιρακλείου θα ήθελα να καλωσορίσω στην πόλη μα μια μεγάλη δρομική, αθλητική αλλά και ψυχαγωγική εκδήλωση, το Run Greece, Ηράκλειο, ο δικό σου αγώνα. Ε, θέλω να ευχηθώ σε όλου ε, του συμμετέχοντε να δράξουν την ευκαιρία και να περάσουν μια όμορφη, ευχάριστη μέρα, την Κυριακή 7 Απριλίου, αγώνα γιορτή για την πόλη μας. Ο ΣΕΓΑΣ θα είναι πάντα αρωγός και υποστηρικτής αυτής της προσπάθειας που φέρνει στο επίκεντρο το σύνολο των φορέων που στηρίζουν με τη συμβολή τους ο καθένας αυτή την αθλητική γιορτή. Με χαρά ο Δήμος Ηρακλείου όπου δίνατε, ανταποκρίνεται και συντρέχει το γεγονός αυτό. Μας χαροποιεί ιδιαίτερα ότι πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν υψηλές συμμετοχές το αγώνας και πάρα πολλοί από τους συμμετέχοντες είναι παιδιά. Προσπαθούμε να δώσουμε μια καινούργια πνοή σε αυτό που λέγεται Run Greece και βέβαια έχουμε από τις έξι πόλεις αλλά... αλλάξαμε τις τέσσερις πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Η μόνη, λοιπόν, το μόνο Run Greece που έμεινε είναι το Ηράκλειο και η Αλεξανδρούπολη. Γι' αυτό κάνουμε τη μεγάλη αρχή από το Ηράκλειο. Κάνουμε γιατί πιστεύουμε στο Ηράκλειο. Πιστεύουμε ότι η συμμετοχή θα είναι πάνω από 3.000. Θέλουμε από αύριο, από σήμερα, να γραφτούμε μήπως, γιατί πιστεύω ότι θα κάνουμε sold out ε, και θέλουμε όλοι οι και οι κριτικοί να έρθουν, να ευχαριστηθούν, να απολαύσουν με ασφάλεια τον δικό μας αγώνα. Ένα μεγάλο αθλητικό γεγονός, μια εξαιρετική και ιδιαίτερη αθλητική διοργάνωση, ένα, μια γιορτή του αθλητισμού, όπου δίνει τη δυνατότητα σε όλους μας, σε όλους τους πολίτες, άντρες, γυναίκες, παιδιά, όλων των ηλικιών, να λάβουν μέρος στους αγώνες χιλίων, πέντε και δέκα χιλιάδων μέτρων. Δώδεκα χρόνια τώρα που έχει λάβει η χώρα αυτό το αθλητικό δρόμενο, εμείς εισπράττουμε τη χαρά ζωγραφισμένη στα πρόσωπα όλων των συμπολιτών μας και γι' αυτό το λόγο με ιδιαίτερη χαρά από τη δικιά μας πλευρά ως ελληνική αστυνομία, ως τροχία Ηρακλείου, σε συνεργασία πάντα με το λιμενικό, σε συνεργασία με την πυροσβεστική, με τον Ερυθρό Σταυρό, με τη Δημοτική Αστυνομία αλλά και όλους τους εθελοντές, δίνουμε με μεγάλη χαρά τον καλύτερο μας δυνατό εαυτό προκειμένου να τελεστεί και αυτός ο αγώνας με ασφάλεια όπως έχει συμβεί και όλα τα προηγούμενα 12 χρόνια. Τα σπορ Μάρκη Χαλκιαδάκη στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής του ευθύνης διαχρονικά στηρίζουν το μαζικό αθλητισμό και μαζικές αθλητικές διοργανώσεις που έχουν σαν στόχο να βάλουν τον αθλητισμό στη ζωή όλων μας. Είμαστε πολύ χαρούμενοι για το σλόγγαν, το φετινό δικό αγώνα, γιατί και εμεί αυτό πρεσβεύουμε ότι είναι ο αγώνα του καθενός μα. Εμεί ευχαριστούμε που ακόμη χρονιά ε, είμαστε χορηγοί ε, σε αυτόν τον αγώνα. Ε, δεν θα πω πολλά, δεν θα σα κουράσω. Ε, και εμεί θα τρέξουμε. Είμαστε και εμεί ένα γκρουπ μεγάλο. Έχουμε συγκεντρωθεί. Είναι ιδιαίτερη χαρά για μα που θα τρέξουμε και θα προμοτάρουμε ένα τέτοιο αγώνα ο οποίο γίνεται για πραγματικά σωστό και ιερό σκοπό. Η εκκίνηση και ο τερματισμό θα είναι στην οδό Σπύρου Μουστακλή, στην νότια πλευρά του Παγκριτίου Σταδίου. Οι δρομείς μετά τη Σπύρου Μουστακλή θα πηγαίνουν στο παραλιακό μέτωπο στην Ελευθερίου Βενζέλου με κατεύθυνση προς το τάλος και η επίσημη μέτρηση που θα γίνει με τη βοήθεια της αστυνομίας την Πέμπτη το βράδυ θα μας δείξει πού θα ολοκληρώνεται η αναστροφή της διαδρομής. Μέχρι στιγμής οι συμμετοχές έχουν ξεπεράσει τις 1.700 ενώ στόχος είναι να φτάσουν τις 3.000 με τις εγγραφές να συνεχίζονται καθημερινά σε διάφορα σημεία της πόλης.